Γεια σας. Στη σημερινή εποχή με την εξέλιξη αυτή της τεχνολογίας που έχουμε και με την μεγάλη εισρωή εκατομμυρίων πληροφοριών από όλα τα είδη μαζικής ενημέρωσης, είναι πολύ φυσικό να επικρατήσει και μία μεγάλη σύγχυση, καθώς δεν διαδίδονται όλες μαζί οι γνωσιακές πληροφορίες, αλλά είναι σκορπισμένες. Και έτσι κάποιος που ψάχνει για έναν τομέα που τον ενδιαφέρει θα προσπαθεί να συναρμολογήσει όλα αυτά τα από εδώ και από εκεί ξέχωρα πράγματα και που δεν είναι στη σειρά και στο τέλος θα μπερδευτεί ακόμα περισσότερο. Το συναντάω κάθε μέρα, χρόνια τώρα. Ξέρετε γιατί αυτό συμφέρει, αυτό βολεύει, εφόσον σου λέει υπάρχει, το έχω περάσει και εγώ σε άλλους τομείς, εφόσον υπάρχει σου λέει, αυτό το site που λέει αυτό το άρθρο, αυτό το βίντεο που λέει αυτό, άρα ισχύει. Και επικεντρώνεται και γιατί συμβαδίζει με τα δικά του συμφέροντα, δηλαδή συμβαδίζει με αυτό που θέλει, μάλλον με τα νομιζόμενα συμφέροντα, συμβαδίζει με την επιθυμία του και έτσι αγκιστρώνεται από αυτό και μπλοκάρει. Και τι συμβαίνει εδώ πέρα, οτιδήποτε, άρθρο, βίντεο, site, οτιδήποτε, δείξει το σωστό δρόμο, κατευθείαν το προσπερνάει. Γιατί θέλει, σου λέει, εφόσον το βρήκα εκεί, θα βρω και άλλα ίδια που θα μου οδηγήσουν εκεί. Έλα όμως που γυρνάει γύρω-γύρω σαν τη σβούρα και δεν έχει αποτέλεσμα. Δεν έχει αποτέλεσμα. Γιατί ψάχνει λάθος. Θα βάλουμε λοιπόν σε αυτή την, εδώ πέρα, σε μια έτσι σειρούλα, με μικρά μαθήματα, μια τάξη και μια σειρά όλων όσων χρειάζεται να ξέρει κανείς πάνω στο θέμα διατροφή, ρε παιδιά, έτσι μια βάση στην υγιεινή διατροφή, στη διαιτητική διατροφή και τον τρόπο σκέψης. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα μιλήσουμε για την βάση, έτσι, για να ξεκινήσουμε. Παιδιά, χρειάζονται, τα συναντάω, σας λέω κάθε μέρα, έχει γίνει το κεφάλι μου κουρκούτι. Δεν μπορεί ο κόσμος να νοήσει. Νομίζω ότι θα πάει να κατεβάσει μια δίαιτα από το ίντερνετ ή θα πάει εκεί που του λένε κάποια μυστήρια που είναι πολύ καλά για να είναι αληθινά και θα πετύχει. Και δεν πετυχαίνει και μου έρχεται και χαλασμένο ένα τέτοιο άτομο. Άντε φτιάξ' τον. Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουμε μιλώντας για τη βάση και την έννοια της σωστής και υγιεινής διατροφής, αναγνωρίζοντας πρώτα το τι είναι και γιατί χρειάζεται μια υγιεινή διατροφή. Κανένας δεν ξέρει. Να, πρέπει, κάνει καλό. Ναι, το είπε, γιαγιά μου κάνει καλό. Όχι. Παιδιά, στο σώμα μας, όσο και να μην μπορούμε να το δούμε με τα μάτια μας, υπάρχουν φυσικοί κανόνες και νόμοι λειτουργίας, όπου αυτοί καθορίζουν την πορεία του και την εξέλιξή του. Καθορίζουν την φυσιολογία του, δηλαδή τον τρόπο λειτουργίας του, την ανάπτυξή του, την ενέργειά του, τις φυσικές του λειτουργίες, τις διανοητικές του λειτουργίες, τις βιολογικές του λειτουργίες, τις βιοχημικές του λειτουργίες. Είναι τρομεροί κανόνες, δεν μπορεί να τους πάσει αυτούς. Και γενικά κάθε τι το οποίο απαρτίζει αυτή την υπέροχη κατασκευή, να την πω μηχανή, ξέρω όπως να το πω, είναι πολύ ανώτερης τεχνολογίας. Και ονομάζεται άνθρωπος. Για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά κάθε τομέας λοιπόν που αποτελείται το σώμα, ώστε να αποδώσει μια τέλεια γενική σωματική αλλά και διανοητική λειτουργία και υγεία, χρειάζεται να εγκατασταθεί μέσα στο μικρό κοσμό του ένα τέλειο, θα λέγαμε, λογισμικό, ώστε να μεγιστοποιηθούν οι βιοχημικές διεργασίες για αυτό το σκοπό. Καθώς επίσης χρειάζεται και το κατάλληλο καύσιμο που θα κινήσει και θα δώσει ζωή σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Γι' αυτό τρώμε. Κάτι να παραλυφθεί ή να διαταράξει την αρχαίγονη κατασκευαστική μας ισορροπία μέσα μας, το ίδιο μας το σώμα θα μας το δείξει στη μετέπειτα πορεία και της ίδιας της ημέρας και της ζωής μας, είτε αργότερα θα μας βγάζει, τα βλέπετε, είτε σωματικά είτε ψυχικά που μαστίζεται η ανθρωπότητα σήμερα από αυτά. Γιατί όλα εξαρτώνται από την ίδια τροφοδοσία, καύσιμο και υλικό.
Όπως κάθε μηχανή λοιπόν, για να μας ανταμείψει με τέλεια απόδοση, θα πρέπει να περιποιηθούμε αυτό το σώμα, τροφοδοτώντας το με τέλεια λογισμικά και καύσιμα. Και εδώ έρχεται να μπει στο προσκήνιο η υγιεινή διατροφή. Γιατί τα πάντα μέσα στο σώμα μας εξαρτώνται από τους κύκλους της διάσπασης αυτών των καυσίμων που του δίνουμε. Αν τα καύσιμα είναι λιπή ή δεν είναι τα κατάλληλα καύσιμα και στις κατάλληλες αναλογίες, τότε το σώμα αρχικά πέφτει και μακροχρόνια θα δημιουργηθεί μεγάλη φθορά, όπου και θα καταλήξει να προσπαθεί πλέον να αυτοθεραπεύει τις πολλές ασθένειες που το έχουν μπλοκάρει σε κάθε του λειτουργία. Σε κάθε τι που συμβαίνει μέσα στο σώμα μας, η πέτειος είναι κατά μεγαλύτερο μέρος η ατελής και κακή διατροφή. Και να το πούμε αλλιώς, κάθε τι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί στο σώμα μας, θετικό ή αρνητικό, υπεύθυνη κατά 80% είναι η διατροφή. Τι σημαίνει όμως υγιεινή διατροφή και πώς μπορεί να επιτευχθεί? Οι βιοχημικές διεργασίες του σώματος χρειάζονται ειδικά υλικά όπου βρίσκονται αποκλειστικά και μόνο μέσα στις τροφές για την κατασκευή μας, έτσι. Η πείνα δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία προειδοποίηση του σώματός μας πως είναι ώρα να του δώσουμε αυτά τα υλικά. Ενεργοποιείται απλά ένας διακόπτης όπου και μας δημιουργεί την αίσθηση της πείνας και να μας αναγκάσει να του δώσουμε αυτό που ζητάει εξάπαντος με κάθε τρόπο. Γιατί να το κάνουμε αυτό? Για να επιβιώσει. Και τι ζητάει το σώμα? Τι είναι αυτό? Τα υλικά που μας ζητάει το σώμα κάθε φορά που πεινάμε είναι συγκεκριμένα. Χρειάζεται το σώμα μας τα λεγόμενα μακροθρεπτικά συστατικά που είναι οι πρωτεΐνες, οι υδατάνθρακες και τα λίπη, τα οποία θα χρησιμοποιήσει και ως καύσιμα και ως υλικά ανοικοδόμησης των μικροζημιών που υπόκειται το σώμα μέσα στη μέρα, και χρειάζεται και τα λεγόμενα μικροθρεπτικά συστατικά που είναι βιταμίνες, μέταλλα, γνωστοιχεία, τέτοια πράγματα, έτσι. Όπου με αυτά θα μπορέσει να ρυθμίσει τις καύσεις και την ανοικοδόμηση των μακροθρεπτικών συστατικών. Κάτι να παραλυφθεί, παιδιά, από όλα αυτά, το σώμα δεν θα λειτουργήσει σωστά και θα μας το φανερώσει στην πορεία μας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα λοιπόν, σε αυτό το πρώτο βίντεο, σαν πρώτη επαφή, θα πρέπει να μάθουμε πως η υγιεινή διατροφή είναι η πλήρης τροφοδοσία και η πλήρης κάλυψη του σώματος με όλα αυτά που χρειάζεται για να λειτουργήσει σωστά και να μας ανταμείψει στην πορεία της ζωής μας. Στο επόμενο βίντεο, συνέχεια, μην ζαλιζόμαστε με πολλά, σαν μικρομαθήματα.